δεκαετία του 1970 ήρθα στην Αθήνα για να σπουδάσω κοινωνική λειτουργό στη Σχολή Κοινωνικής Εργασίας της ΧΕΜ. Ήρθα λοιπόν στην Αθήνα για σπουδές. Η νεολαία και κυρίως η σπουδάζουσα ήταν σε αναβρασμό. Από τα τέλη του 1972 κυρίως. Ζητούσε ελεύθερες εκλογές στους φοιτητικούς συλλόγους. Ζητούσε να σταματήσει η υποχρεωτική στράτευση των φοιτητών οι οποίοι πρωταγωνιστούσαν σε όλες αυτές τις διαμαρτυρίες. Ζητούσε ελευθερία και δημοκρατία. Ανήσυχο πνεύμα κι εγώ, χωρίς να έχω όμως οργανωθεί σε κάποια αντιστασιακή νεολαία, με βασάνιζε όλη αυτή η κατάσταση και μαζί με την παρέα μου και τον σύντροφό μου παρακολουθούσαμε διάφορες διαλέξεις αντιστασιακές και διάφορα άλλα γεγονότα. Και στις δύο καταλήψεις της νομικής ήμασταν από κάτω, το Φλεβάρι και το Μάρτι, ξανά γίνει η δεύτερη του 1973, φωνάζοντας και εμείς συνθήματα. Θέλαμε πάρα πολύ να είμαστε και εμείς εκεί πάνω. Και ερχόμαστε τώρα στις μέρες του Πολυτεχνείου. Συγχωρέστε με για τη συγκίνηση, έχουν περάσει άλλωστε 50 χρόνια από τότε. Αυτό το κομμάτι της ζωής μου το θεωρώ το πιο σημαντικό. Θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω, μπορεί να υπερβώ λίγο το χρόνο μου, όλα αυτά που έζησα τις τρεις μέρες που ήμουν εκεί. Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου του 1973. Ο σύντροφός μου και μετέπειτα άντρας μου ήταν σπουδαστής του Πολυτεχνείου. Είχαμε κανονίσει λοιπόν να πάμε σε ένα συγγενικό σπίτι εκείνο το απόγευμα. Με παίρνει νωρίς και μου λέει ότι άρχισε κατάληψη στο Πολυτεχνείο και εκείνος είναι μέσα. Χωρίς να το σκεφτώ, πήρα το λεωφορείο και κατέβηκα στην Πατησίων απέναντι από το Πολυτεχνείο. Εκεί ήταν μαζεμένα και άλλα νεαρά άτομα, όμως οι αστυνομικές δυνάμεις δεν μας αφήναν να περάσουμε απέναντι. Σε κάποια στιγμή που έγινε ανασύνταξη, μπορέσαμε και περάσαμε και βρήκα και εγώ τον σύντροφό μου και τους φίλους μου. Μέσα στο Πολυτεχνείο εκείνη τη μέρα δεν υπήρχαν πολλά άτομα. Είχαν αρχίσει οι συνελεύσεις των φοιτητών και προέκυψε από αυτές τις συνελεύσεις και η πρώτη συντονιστική επιτροπή της κατάληψης. Υπήρχε μεγάλη περιφρούρηση γιατί αυτοί που ξέρανε τα πράγματα είχαν δει αρκετούς χαφιέδες να έχουν εισχωρήσει στο Πολυτεχνείο. Εγώ ρώτησα τι μπορώ να κάνω και με οδήγησαν στην Βρετανία όπου στα γραφεία των καθηγητών με καθοδήγηση βέβαια της Συντονιστικής Επιτροπής αρχίσαμε να γράφουμε διάφορες προκηρύξεις. Δεν υπήρχαν τότε ούτε πολύγραφοι, ούτε φωτοτυπικά, ούτε τίποτα. Αυτά γραφόντουσαν με το χέρι και μετά βγαίναμε έξω και τα μοιράζαμε όταν μαζευόντουσαν αρκετά, τα μοιράζαμε στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ που περνούσαν μπροστά από την Πατησίω. Θυμάμαι ακόμα τα πλωμένα χέρια, γιατί ο κόσμος δεν ήθελε την κούντα, είχε αρχίσει πια να αγανακτεί. Θυμάμαι λοιπόν τα απλωμένα χέρια των ανθρώπων που ζητούσαν να πάρουν αυτά τα τρίκ. Θυμάμαι επίσης ένα σύνθημα που φωνάζαμε. Απόψε το βράδυ θα γίνει Ταϊλάνδη. Γιατί το φωνάζαμε? Το φωνάζαμε και με πολύ πάθος, επειδή τότε στην Ταϊλάνδη ο λαός είχε επαναστατήσει και έδιωξε το στρατιωτικό καθεστώς που υπήρχε εκεί. Το βράδυ της Τετάρτης, όσοι δεν συμμετείχαμε σε συνελεύσεις ή σε διάφορες άλλες εργασίες που γινόντουσαν στο Πολυτεχνείο, μαζευτήκαμε στο Αμφιθέατρο της Αρχιτεκτονικής και εκεί με τη συνοδεία ενός παλιού πιάνου άρχισαμε να τραγουδάμε Θεοδωράκη και διάφορα άλλα επαναστατικά τραγούδια. 5η 15 του Νοέμβρη. Από το πρωί, ίσως και το βράδυ βέβαια, είχε αρχίσει να γίνεται γνωστό στον κόσμο
ότι υπήρχε κατάρρευση στο Πολυτεχνείο. Πολλοί άνθρωποι άρχισαν να έρχονται και να μας φέρνουν τρόφιμα, τσιγάρα και διάφορα άλλα είδη. Οργανώθηκε και το μαγειρίο της κατάληψης και έτσι μοιραζόταν και φαγητό στον κόσμο που συμμετείχε. Ακόμα άρχισε να λειτουργεί και ο ραδιοφωνικός σταθμός, τον άκουγε όλη η Αθήνα και οι γύρω περιοχές. Συνεχίζαμε να μοιράζουμε προκηρύξεις, όπως σας είχα πει, σταματώντας τα λεωφορεία και τα τρόλι. Απέναντι από το Πολυτεχνείο υπήρχε τότε ένα ξενοδοχείο που λεγόταν Ακροπόλη. Εκεί υπήρχε το συνεργείο της Ολλανδικής Τηλεόρασης, αλλά μαζί και και κάποιοι αστυνομικοί φωτογράφησαν τους φοιτητές που ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο. Τότε με πρωτοβουλία της οπλιστικής μας είχαν δώσει καθρεφτάκια και τα ρίχναμε πάνω, γινόταν αντανάκλαση πάνω στο συνεργείο, πάνω στην ταράτσα, προκειμένου να μην επιτρέψουμε να δουν. Ίσως χάθηκαν, λέμε κάποιες φορές, ίσως να χάθηκαν και πολύ σημαντικές σκηνές που θα έπαιρνε το συνεργείο της Ολλανδικής Τηλεόρασης τότε, αλλά μπροστά στην ασφάλεια που θέλαμε να έχουμε για να μην μας πιάσουν, γινόταν αυτό. Το Πολυτεχνείο άρχισε να γεμίζει κόσμο. Φοιτητές, αγρότες, εργάτες από τις γύρω περιοχές, θυμάμαι τους αγρότες τα Μέγαρα, ερχόντουσαν κοντά μας μέσα στο Πολυτεχνείο. Το βράδυ της Πέμπτης υπήρχε μεγάλη ανάταση και ενθουσιασμός. Είχε έρθει ο Μικρούτσικος με τον Ξυλούρη, η Δημητριάδη. Έγιναν συναυλίες στο αμφιθέατρο της Αρχιτεκτονικής. Θυμάμαι είχε έρθει και ο Μητσιάς. Ο Μητσιάς δεν είχε τραγουδήσει. Παρασκευή 16 Νοέμβρη. Από το πρωί οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν χαλαρώσει την φύλαξη. Άρχισε να διαδίδεται σε όλους ότι θα γίνει εισβολή. Πέφτουν τα πρώτα δακρυγόνα. Μάσκες δεν υπήρχαν τότε, οπότε θυμάμαι με χαρτοπετσέτες και διάφορα χαρτιά, ας πούμε, προφυλάσσαμε το πρόσωπό μας και τα μάτια μας για να μην περάσουμε έτσι, για να περάσουμε αυτό το στάδιο. Απέναντι από το Πολυτεχνείο, εγώ το είχα ακούσει, δεν το έχω δει και σας το μεταφέρω, υπήρχαν παρακρατικοί που κόβαν νεράτζια από τις νεράτζιες, βάζαν ξυραφάκι και τα πετούσαν απέναντι με αποτέλεσμα να τραυματίζονται κάποιοι φοιτητές. Άλλοι χαφιέδες και προβοκάτερες μπήκαν στα εργαστήρια, έσπασαν διάφορα μηχανήματα και επίσης μπήκαν στην Βρετανία και έσπασαν τα γραφεία των καθηγητών. Θυμάμαι ότι έσπασαν το γραφείο του καθηγητή Ρόκου, στο οποίο υπήρχαν χρυσοπίκυλτα έπιπλα. Και έτσι κι εγώ είχα πάρει ένα κομματάκι, στο οποίο υπήρχε ένα καρφί, το έχω στείλει περιδερών. Που είχε, ήταν κάπως έτσι και έλεγα στον άντρα μου με αυτό θα τους βγάλω τα μάτια. Καταλαβαίνετε λοιπόν με τι θέλαμε να πολεμήσουμε. Με τι θέλαμε να πολεμήσουμε τα τάγκ, με τι θέλαμε να πολεμήσουμε τα όπλα και τους λωστούς. Στο μεταξύ στο αμφιθέατρο της Αρχιτεκτονικής οργανώθηκε ένα πρόχειρο ιατρείο για να αντιμετωπίζονται τα περιστατικά που χρειάζονταν βοήθεια. Γιατροί που είχαν μπει στο Πολυτεχνείο, φοιτητές, νοσηλευτές, με πενιχρά μέσα. Βέβαια ο ραδιοφωνικός σταθμός συνέχεια μιλούσε και ζητούσε κάποια φάρμακα που ήθελαν οι γιατροί για να κάνουν τη δουλειά τους. Με τον άντρα μου είχαμε χαθεί από νωρίς και έτσι ανέβηκα κι εγώ στο πρόχειρο αυτό ιατρείο για να βοηθήσω όπως μπορούσα. Θυμάμαι ότι οι πιο βαριά τραυματισμένοι, επειδή δεν υπήρχε χώρος, τους βάζαμε να ξαπλώνουν στα σχεδιαστήρια της αρχιτεκτονικής. Σιγά σιγά
ερχόντουσαν όλο και περισσότεροι. Εμάς όμως μέσα δεν μας λέγανε πάρα πολλά πράγματα, προκειμένου να μην αναστατωθούν ούτε οι γιατροί, αλλά ούτε και οι τραυματισμένοι. Καταλαβαίναμε τη σοβαρότητα της κατάστασης από την πληθώρα των περιστατικών που ερχόντουσαν εκεί. Αργά τη νύχτα, σημερώματα της 17ης Νοέμβρη, άνοιξαν οι πόρτες και στρατιώτες με προτεταμένες ξυφολόγες μας είπαν ότι όσοι μπορούν να περπατήσουν, να φύγουν. Δεν ήμασταν πολλοί αυτοί που μπορούσαμε να περπατήσουμε. Βγαίνοντας έξω εκεί στις σκάλες της αρχιτεκτονικής, το σκοτάδι και ερμηνιά και καμιά φωνή που τις προηγούμενες μέρες έσφυζε από ζωή. Δεν ξέραμε τι γινόταν. Προχωράω μαζί με τους άλλους, 2, 3, 5, 6, δεν θυμάμαι ακριβώς, συναγωνιστές. Προχωράω στην μπροστινή πόρτα και τότε βλέπω το τάγκ και μια όμορφη μάζα από στερικά, ρούχα και διάφορα τέτοια. Μια φωνή, μόλις βγαίνουμε την πόρτα, μας φωνάζει να πάμε από την Τοσίτσα. Τότε τρώγαμε κάποιο ξύλο, μας δέρνανε με ξύλα συνήθως, αστυνομικοί, παρακρατικοί, δεν ξέρω τι. Οι στρατιώτες ομολογώ ότι μας προφύλασαν κατά κάποιο τρόπο. Μπαίνουμε στη Τοσίτσα, ερημινιά. Μετά, το κάνω σαν παρένθεση, μετά είχα καταθέσει και στον εισαγγελέα τον Τζεβά και μου είπε ότι εκεί αυτή την ώρα γινόταν μακελιό, ίσως είχαν πάει πάλι για ανασύνταξη δυνάμεις της αστυνομίας και γι' αυτό δεν εμποδιστήκαμε να προχωρήσουμε προς τα πάνω, προς τα Εξάρχεια. Εκεί βρέθηκα λοιπόν μέσα σε μια ομάδα άλλων φοιτητών. Θυμάμαι ήμουν το μόνο κορίτσι που υπήρχε. Λέγαμε τι να κάνουμε. Άλλος έλεγε να τραβήξουμε αριστερά, άλλος δεξιά, άλλος προς το λόφο του στρέφει. Κάποιοι λέγανε ότι στο λόφο του στρέφει υπάρχουν ελεύθεροι σκοπευτές και σκοτώνουν, οπότε μπλεχτήκαμε στα στενά των Εξαρχείων. Σε ένα σπίτι από κάτω ήταν ένας άντρας και μια γυναίκα και μας ρωτούσαν αν είδαμε την κόρη τους, τη λέγανε Μαρία και φορούσε κίτρινο μπουφάνι. Τότε τα άλλα παιδιά τους είπαν δεν παίρνετε την κοπέλα πάνω στο σπίτι σας, γιατί εμείς μπορούμε να τρέξουμε περισσότερο, τέλος πάντων. Αυτή ήταν η άποψή τους. Λοιπόν, μπήκα στο σπίτι των ανθρώπων. Στις γύρω πολυκατοικίες υπήρχε τόσος κόσμος σε όλα τα μπαλκόνια, ήταν πατής πατώσιν που λέμε ας πούμε. Όταν ξημέρωσε το Σαββάτο, οι γονείς της κοπέλας μας είπαν ότι θέλουν να φύγουν από το σπίτι να πάνε να ψάξουν την κόρη τους. Τότε λοιπόν και εγώ τηλεφώνησα σε μια φίλη μου που έμενε βολγαροκτόνου και πήγα στο σπίτι της. Ανήσυχη ήμουν όμως, δεν ήξερα τι γινόταν έξω. Έτσι την έπεισα να κατέβουμε κάτω στο κέντρο. Πήγαμε στην καφετέρια που δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, στην καφετέρια Σκουφάκη Υποκράτους, δίπλα στη γραμματεία του Πανεπιστημίου. Μπήκαμε μέσα, δεν είχε καθόλου κόσμο, μόνο αστυνομικούς. Στους γύρω δρόμους, Σκουφάκη Υποκράτους, υπήρχαν κλούβες. Και μόλις έβγαινε κάποιος νεαρός, ας πούμε, παρουσιαζόταν κάποιος νεαρός από τα στενά, τον πληθωριάζανε, του δίνανε πεντέψη και τον φώνανε στην κλούβα. Αρχίσαμε να φοβόμαστε και κάποια στιγμή ήταν με νόημα να φύγουμε. Παρέλειψα να σας πω ότι μαζί με τη φίλη μου είχε έρθει και ο φίλος της. Πραγματικά είχα την απορία πως εμάς που ήμασταν... Ναι, και φαινόμαι. Εγώ τουλάχιστον ήμουν πολύ ταλαιπωρημένη από το τριήμερο αυτό. Δεν μας έκαναν τίποτα. Κοινοί γνωστοί βέβαια μου είπαν μετά ότι ο φίλος της φίλης ήταν άνθρωπος της αστυνομίας και με νόημα είχε κάνει.
Έμεινα δύο μέρες εκεί, γιατί δεν κυκλοφορούσαν λεωφορεία και μετά από δύο μέρες επέστρεψα στο σπίτι. Αυτές οι μέρες του Νοέμβρη του 1973 σημάδεψαν τη μετέπειτα ζωή μου. Με έμαθαν ακόμα περισσότερο να αγωνίζομαι για να αλλάξω κάποια πράγματα. Δεν φαντάστηκα ποτέ ότι θα αλλάξω όλο τον κόσμο. Μικρά πράγματα, μικρές αλλαγές. Στη δουλειά μου, στη γειτονιά μου, στην πόλη μου. Σε μια ομάδα ανθρώπων για να γίνει η ζωή τους καλύτερη. Έμαθα από τότε να μη σωπαίνω. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι αυτή την ομιλία την αφιερώνω στην καθηγήτριά μου στη σχολή, κυρία Ειρήνη Καλκάνη, σημαίνω στέλεχος της ταινιοθήκης της Ελλάδας, από αυτήν μάθουμε να βλέπουμε καλό σινεμά, που όπως έμαθα από τους συμφοιτές μου όταν ξαναγύρισα στα μαθήματα, τις μέρες του Πολυτεχνείου που έλειπα από τη σχολή, ρώτησε αν ξέρουν που βρίσκομαι. Με είχαν δει, γιατί είχαν πει και άλλοι συμφοιτητές στο Πολυτεχνείο. Και η απάντηση της κυρίας Καλκάνη ήταν εκείνη η θέση σας, να πάτε όλοι εκεί. Και με το πρώτο ντου της αστυνομίας βέβαια, να μην την κάνετε, να σταθείτε και να αντισταθείτε. Αυτή είναι. Λοιπόν, εγώ να σας πω την αλήθεια, ήμουν τεταρτοετής φοιτητής νομικής τον Απρίλιο του 1967 στη Θεσσαλονίκη. Είχα δάσκαλο, καλό, τον Αριστόβουλο το Μάνηση στο Συνταγματικό και γνωριζόμασταν πολύ καλά. Την ημέρα εκείνη το πρωί, λοιπόν, αφού είχαμε ξενυχτήσει, γιατί είχαμε πάει και είδαμε με κάτι φίλους πάλι από την Ιωλία Λαβράκη, τα καταματρέων Ευαγγέλια Πάθη, το Παζολίνι, κοιμηθήκαμε γύρω σε μια μισή ώρα. Πέμπτη που ξημερώνες Παρασκευή. Ήρθε ένας φίλος μου, 7 και 4 περίπου το πρωί, από αυτό που ήμασταν μαζί και είχαμε κοιμηθεί στις 2 ώρα και μου λέει έγινε δικτατορία. Εμείς ως τότε λέγαμε τη δικτατορία, αλλά το κάναμε ως επαναστατική γυμναστική για να σηκώσουμε κάποιους φίλους και μετά να πούμε κάνουμε πλάκα. Δεν το πιστεύαμε ότι θα γίνει. Ας μην ξεχνάμε ότι το κλίμα της εποχής ήταν ότι είχαν προκηρυχθεί εκλογές. Σε ένα μήνα, 29 Μαΐου ήταν οι εκλογές. Ήταν δεδομένο ότι η Ένωση Κέντρου θα κέρδιζε τις εκλογές. Και η αριστερά όμως θα είχε το συγκρατημένο ποσοστό που είχε πάντα, ας πούμε, πάνω από 10% μέχρι το 15% μπορούσε να πάει. Έτσι λοιπόν, δεν σηκωνόμουν εγώ πράγματι να φύγω, δεν το πίστευα. Νόμιζα ότι μου κάνει ιστορία για να σηκωθώ να τυθώ και να λέει γελάει ο ίδιος. Και μου λέει, άνοιξε το ραδιόφωνο, αφού δεν σηκωνόμουν εύκολα. Και ακούω τα εμβατήρια, οπότε κατάλαβα πια 7.30 ώρα, 8 παρά 20 ήμασταν στον δρόμο. Συναντιόμαστε με άλλους 4-5 σε ένα σημείο έξω από το Πανεπιστήμιο, νοσοκομείο είναι εκεί τώρα, Αγίου Δημητρίου. Και λέμε να ειδοποιήσουμε άλλους 10 ανθρώπους, γιατί ήδη μάθαμε ότι είχε συλληφθεί ο πρώην γραμματέας νεολαίας, σπουδάζοντας νεολαίας. Εγώ είμαι στο γραφείο σπουδάζοντας τότε την εποχή εκείνη. Και θεωρούσαμε ότι δεδομένο ότι τα υπόλοιπα μέλη της σπουδάζοντας, τουλάχιστον του γραφείου σπουδάζοντας, θα είχαν συλληφθεί και κάποιοι άλλοι επιπλέον. Άρα να τους ειδοποιήσουμε. Εμένα μου έτυχε να πάω, εγώ αποφάσισα να πάω να ειδοποιήσω δύο ανθρώπους, όπου σήμερα ο ένας είναι η ζωή, ο άλλος είναι πεθαμένος. Το Τζίμι του Παπα Μιχάλη, ο οποίος είναι μεγαλύτης και ο οποίος ήταν ο μοναδικός από τη Θεσσαλονίκη που ήταν το κεντρικό συμβούλιο της ΕΦΕΕ. Τότε το είχε, η ΕΦΕΕ ήταν πιο πολύ στην νεολαία της Ένωσης Κέντρου. Εμείς είχαμε 2-3 εδώ στην Αθήνα, στο κεντρικό συμβούλιο και έναν μόνο στη Θεσσαλονίκη. Και συγκάτοικος αυτό ήταν ο Φλαμπουράρης ο Αλέκος που είναι η ζωή. Και έτσι ξεκίνησα από εκεί που ήμουνα, στην πρώτη πολυκατοικία των 46, ήξερα το σπίτι τους, πήγα εκεί. Έχει σημασία που τα λέω λίγο λεπτομεριακά για να δείτε την ιστορία, πώς έγινε. Όταν πήγα λοιπόν στην πολυκατοικία, ήξερα ότι μένω στο ισόγειο, χτυπούσα το κουδούνι, δεν μου ανοίγανε. Την ώρα που χτύπαγα και δεν μου ανοίγανε, έρχονται δύο χωροφύλακες του τμήματος των 46, ήταν η πρώτη πολυκατοικία στην Ανηφόρα, δεν ξέρω αν ξέρει κανείς από τη Θεσσαλονίκη, όπως είναι η Ανηφόρα των 46, είναι η πρώτη πολυκατοικία αυτή. Όταν είδα τους χωροφύλακες, λέω, χαιρετίζουμε τα παιδιά, θα τα πιάσουν, όταν ανοίγουν εμένα, θα τους ανοίξουν αυτοί
Πού να πάω τώρα, αφού δεν ήθελα να δείξω ότι πάω σε αυτούς και ανεβαίνω με το σανσέρ στην ταράτσα της πολυκατοικίας. Κάθομαι εκεί περίπου μισή ώρα, 40 λεπτά και έχω κάποιες 2-3 τσιγάρα. Λέω τώρα ό,τι έγινε, έγινε. Να κατεβώ. Την ώρα που κατεβαίνω στην ταράτσα, στο ρωτηρέ, στη σκάλα δηλαδή, βλέπω μια κυρία και με βλέπει που κατεβαίνω και μου λέει τι βαράνε αυτοί κάτω. Μόλις άκουσα εγώ τι βαράνε, λέω τώρα δεν έχουν φύγει αυτοί. Λέω δεν ξέρω, εγώ ήμουν επάνω, λέω, δεν έχω ιδέα. Κατεβαίνω το σανσέρ, φεύγω και όπως φεύγω από την διάδρομο, πάω να προχωρήσω να βγω έξω στον δρόμο και έρχεται αυτή από πίσω μου. Και κάτι τους λέει αυτούς και με φωνάζουν οι χωροφύλακες. Τώρα λέω την πάτησα. Μου λένε τι βλέπεις στην ταράτσα. Αυτή δεν ξέρει ότι εγώ πήγα στην ταράτσα. Μ' αφήσα και ανέβηκα. Μ' αφήσα και κατέβηκα. Λέω ανέβηκα σε κάτι φίλος μου τέταρτο όροφο και για τους χαιρέτησε γιατί πρέπει να φύγω για το Πάσχα. Καλά μου λένε φύγε. Με το που φεύγω όμως είναι μπροστά στην είσοδο της. Υπάρχει ένας διάδρομος μακρύς εκεί για να βγει στον δρόμο. Βλέπω ένα στρατιωτικό αυτοκίνητο με άλλους χωροφύλακες και με όπλα. Και δύο του σπουδαστικού. Ποιοι με ξέρανε. Μόλις με είδανε εμένα, καλώς στο κυγί μου λένε τι κάνεις, ανέβα πάνω. Στο αυτοκίνητο λέω, τι να ανέβω εδώ, γιατί τι συμβαίνει, τι έγινε. Ανέβα. Την ώρα που ανεβαίνω, έρχεται ο άλλος τρίτος χωροφύλακας που ήταν αντιπομήρακος από ό,τι θυμάμαι και λέει εγώ δεν έχω τέτοιο όνομα εδώ Κιουκής να συλλάβω. Εγώ έμενα στο κέντρο, δεν έμενα εκεί στις εκκλησίες. Λέει δεν έχω εντολή, λέει εγώ. Του λένε οι άλλοι τους μα το ξέρουμε, πάμε το ψάχνουμε στο σπίτι όπως ψάχνουμε αυτούς. Οι άλλοι είχαν και παράγανε με τα όπλα την πόρτα. Τη σπάσαν τελικά την πόρτα του παιδιού γιατί δεν υπήρχαν τα παιδιά μέσα οπότε μου λένε, ο ανθρώπινος μου λέει σήκω φύγε, εκεί φύγε, δεν σε ξέρω εγώ, δεν έχω και το όνομά σου, φύγε. Άρα εγώ, πού να φύγω όμως, δεν τρέπω να τρέξω, προχωράω 10 βήματα, φωνάζουν αυτοί οι δυο του σπουδαστικού, λέει να πάρουμε τηλέφωνο στα κεντρικά, γιατί μου λέει γύρω να πίσω και περίμενε και έτσι πιάστηκα. Το άγχος βέβαια ήταν πού, πώς θα ειδοποιήσω εγώ τώρα πιάστηκα και να κρυφτούν οι υπόλοιποι. Κατεβαίνει το αυτοκίνητο αυτό όπως είναι οι σαρατεκκλησίες από το πανεπιστήμιο. Ακριβώς ο δρόμος περνάει ο κεντρικός που είναι στην πλατεία του Χημείου. Έχει δεκάδες φοιτητές και τους βλέπω. Και βγάζω το κεφαλάκι μου και βλέπω μέσα σε άλλους, βλέπω κάποιους δικούς μας στην Ολέα Σαμπράκη και άλλους. Περιμέναν κάτι να κάνουν, αλλά δεν ξέραν τι. Όλοι αυτοί περπατούσαν, όχι τυχαία. Στο ήταν περίπου 9 η ώρα την ώρα που έφυγε, σα λέω. Έχω δει και το Μάνεση στην δοξή και έχει δει ο Μάνεση και έχει ειδοποιήσει κι άλλους ότι με έχουν συλλάβει. Οπότε ηρέμησα κάπως ότι ξέρανε τουλάχιστον ότι είμαι πιασμένος για δύο λόγους. Πρώτον, ότι άμα συμβεί κάτι πάνω μου, ότι άρα δεν έχουν λάβει γνώση ότι με σκοτώσαν οι χωροφύλακες. Και δεύτερον, ότι έπρεπε να κρυφτούν οι υπόλοιποι. Γιατί υπήρχαν και κεφάλια που είδα, ας πούμε, που ήταν γνωστοί, που ήταν στην Νεολαία Λαμπράκη. Αυτή ήταν η σύλληψη. Το δεύτερο όμως το χαρακτηριστικό είναι ότι τότε ήταν η Ινδονησία. Είχαν σκοτώσει στην Ινδονησία 1 εκατομμύριο κομμουνιστές. Γιατί δεν κάνανε πραξικόπημα. Ήταν αυτό ένα μήνα πριν. Το Μάρτιο είχε γίνει αυτό. Ο φόβος μας λοιπόν σε εμάς ποιος ήταν, μην γίνει ξανά το ίδιο ότι έγινε εκεί. Και που είναι ότι προσπάθησαν οι κομμουνιστές να κάνουν κίνημα, να ανατρέψουν την κυβέρνηση και επομένως τους καθαρίσαμε. Είμαι στο τρίτο, έχω πάει πια στο τρίτο αστυνομικό τμήμα της Θεσσαλονίκης, είναι στην πρίγκιπος Νικολάου εκεί, κοντά που ήταν εδώ στο Πολυβεστήριο. Και βέβαια με χαρά βλέπω ότι είναι πιασμένοι και ο φίλος μου, ο γραμματέας της σπουδάουσας και άλλα δύο στελέχη της ΕΔΑ. Ο ένας βουλευτής και αναπληρωματικό μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τότε ήταν το Ενωμένο ΚΚΕ. Δεν το ξέραμε, αλλά τότε μετά το μάθαμε. Αυτός και άλλος ένας του οργανωτικού ήταν, γίναμε 4. Οπότε ήμουν όλο χαρά ότι είμαι βρήκα παρέα τουλάχιστον. Φοβόμουν και πού θα βρεθώ και τι θα βρεθώ. Το βράδυ της ίδιας μέρας, σε ένα κελί, δεν θα το ξεχάσω αυτό ποτέ, όπως είπε και η κυρία από τη Λέσβο, η συντρόφισσα, συναγωνίστε, ήμασταν σε αυτό το κελί το 1,80 επί 2,60, 17 άτομα.
πώς χωράγαμε έτσι, ήμασταν όλοι όρθιοι σαν κεριά. Και δεν ήταν όλοι σαν και εμένα τότε, εγώ ήμουν πολύ λεπτός τότε και άλλοι ήταν και κάποιοι εύσομοι. Κοιμηθήκαμε εκεί δύο Σαββατοκύριακα, δύο μερόνυχτα και την Κυριακή υπήρξε προσυμφόρηση. Αλλά είχε αναλάβει ο στρατός και μας είπε την επόμενη μέρα ο διοικητής του τμήματος που ήταν παραγωνισμένος πια, όταν ξημέρωσε το Σάββατο η επόμενη μέρα, μας είπε αφού βγάλατε αυτή τη νύχτα μην μιλάτε καθόλου. Δηλαδή ήμασταν τυχεροί που ζούσαμε. Και πηδάω, φεύγω από όλα αυτά, μεγάλη Τετάρτη, όχι μεγάλη Πέμπτη πια, Τετάρτη ξημερώματος μεγάλη Πέμπτη, φεύγουμε με τορπιλικό μας, βάζουμε, μας φορτώνουν μέσα, όχι σε αρματα εγώ, ψέματα, σε αρματα εγώ, και ταξιδεύουμε 54 ώρες στο Αιγαίο. Δεν ξέρουμε που πάμε, βλέπουμε μόνο τις χαραμάδες, δεν έχουμε ήλιο τίποτα, και βλέπουμε τις χαραμάδες κατεύθυνση, στην αρχή μας μπερδεύει λίγο γιατί πάμε προς Ανατολή και ήδη πηγαίναμε στην Καβάλα και φορτώσαμε και άλλους κρατούμενους συμπατριώτες μου εκεί από τη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Και μετά από 54 ώρες φτάνουμε στη Γιάρο. Εκεί υπάρχει μια σχετική ψυχολογική υποστήριξη από τους μεγαλύτερους και τους έμπειρους που είχαν ζήσει στη Γιάρο. Εδώ δεν μπορεί να πέσει τώρα λίγο ξύλο μας, λέγανε. Προσέχετε, δεν είναι τίποτα, είναι συνηθισμένο. Όσοι προλάβετε θα τρέχετε και το λιγότερο θα πάτε. Και εμείς δεν πάμε ξύλο τζάμπα. Συνεπώς ότι είχαμε γίνει αλλού, έπεσε πολύ ξύλο σε κάποια τμήματα. Στο δικό μας δεν έπεσε, ομολογώ τότε. Εγώ το ξύλο το έπαγα μετά. Πολύ μετά. Γιατί χωρίς ξύλο και χωρίς στρατοδικεία δεν τη βγάζει τότε καθαρή εκείνη την εποχή. Πέρασε και στρατοδικείο. Στρατιώτης. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε στη Γιάρο. Δεν έπεσε ξύλο όμως. Αυτό ήταν το ευτύχημα. Αλλά είχαμε ήδη συμπληρώσει μια εβδομάδα περίπου κρατούμενη. Δεν υπήρχε φαγητό, τρώγαμε κάτι κονσέρβες φλόκος συνέχεια κάθε μέρα, μεσημέρι και βράδυ, είχαμε μια κονσέρβα φλόκος και μας δώσανε και το Πάσχα λίγο κάτι κοντινοπίπεδο αργεντινής παμπάλια, τέλος πάντων. Και μετά από 15 μέρες περίπου είχαμε για πρώτη φορά καζάνι και φάγαμε κρυφταράκι. Η ζωή εκεί τώρα είναι αμίστατη, δεν θα την πω, τελειώνω μόνο με αυτό. Το πώς ήταν εκεί με κοριούς και τα λοιπά, ήμασταν σε σκηνές 7.000 άνθρωποι. Λοιπόν, το μόνο που μπορώ να σου πω ότι όταν μετά από 15 μέρες περίπου την πρώτη μέρα, δηλαδή την Πέμπτη, Παρασκευή, 15 μέρες συμπληρώνοντας, είχαμε καζάνι με κρυθαράκι. Και φάγαμε για πρώτη φορά μαγειρευτό φαγητό. Αυτό ήταν κάτι για μας πάρα πολύ σπουδαίο τότε. Και μάλιστα ένας φίλος μου, Μακαρίτης και αυτός φοιτητής νομικής, έβγαλε ένα ποιηματάκι στη σκηνή και το μας το έλεγε. Ειδονικά που ακούσαμε, ρουφώντας το ζουμάκι και όλοι μαζί φωνάζαμε αυτή ωραίο κρυθαράκι. Αυτά.